Αλέξανδρε μου, συνεχίσουμε με σένα και τα 6 καυτά... Συμβόλαια της ενημέρωσης. Τα οποία λήγουνε. Λήγουνε. Με ρώτησες εχθές για ανανεώσεις και τα λοιπά. Δεν μπορούσα να μην στο φέρω σήμερα το θέμα αυτό. Αλλά εκτός από συμβόλαια της ψυχαγωγίας, έχουμε πολύ σημαντικά συμβόλαια τα οποία λήγουνε και στην ενημέρωση. Δεν είναι μόνο 6. 6 επιλέξαμε για σήμερα. Είναι πολλά παραπάνω. Τα οποία θα αναλύσουμε. Όλοι φέτος. Όλοι φέτος, ναι. Χρονιά φέτος. Είναι πάνω από 15 τα συμβόλαια που λήγουν σε ψυχαγωγία και ενημέρωση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Αντένα, όπου έχουμε το συμβόλαιο του Νίκου Χατζηνικολάου να λήγει φέτος στον Αντένα. Είχε ανανεώσει τον Ιούνιο του 2022 και νομίζω από τις περιπτώσεις που θα δούμε και στην συνέχεια είναι για μένα η πιο εύκολη περίπτωση. Και τη λέω εύκολη γιατί και ο ίδιος βέβαια ο Νίκος Χατζηνικολάου προτίθεται να ανανεώσει με το κανάλι, αλλά και το κανάλι φυσικά δεν θα ήθελε ποτέ να συνεχίσει χωρίς τον Νίκο Χατζηνικολάου. Άρα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι δύο πλευρές, αν δεν έχουν ήδη μπει σε συζητήσεις. Και όχι μόνο για το δελτίο ειδήσεων, αλλά και για την εκπομπή που κάνει. Βεβαίως. Την εβδομαδιαία εκπομπή. Δεν θα έχουμε καμία έκπληξη εκεί. Την Παρασκευή, Φέη, να σου πω ότι συζητήσαμε εδώ τόσο για τον Γιώργο Παπαδάκη που ανέφερες προηγουμένως, όσο και για την Μαρία Αναστασοπούλου. Το συμβόλαιο, όπως είπαμε, της Μαρίας Αναστασοπούλου λήγει και αυτό τον Ιούνιο του 2024. Εκεί λοιπόν εγώ θα επαναλάβω αυτό που είπα και την Παρασκευή. Σίγουρα προτίθενται και οι δύο πλευρές να συνεχίζουν, όμως υπάρχουν κάποια καυτά θέματα τα οποία θα συζητήσουν οι δύο πλευρές, να καμφθούν κάποια εμπόδια για να μπορέσουν οι δύο πλευρές να συνεχίσουν για ακόμα 2 χρόνια. Έχει σχέση με την εκπομπή με το πρωινό, Αλέξανδρε? Όχι, δεν έχει καμία σχέση με την εκπομπή Αρένα, η οποία ναι μεν είχε βρει τη βάση της μεσοβδόμαδα, τώρα έχει αλλάξει η μέρα και έχει πάει Κυριακή. Όλα για το πρωινό είναι και το ρόλο και νομίζω, το μέλλον. Ακριβώς. Τα εμπόδια δηλαδή τι, ποια είναι τα εμπόδια, με τι έχουν να κάνουν? Έχουν να κάνουν με το ρόλο της Μαρίας Αναστασοπούλου, όχι στην δικιά της εκπομπή βέβαια. Μισό. Δεν μπορούμε να μπερδεύουμε και να βάζουμε όσο εξαιρετική δημοσιογράφος και να είναι, γλυκύτατη, πολύ εργατική όλοι λένε. Η εκπομπή είναι του Γιώργου Παπαδάκη. Όχι, ξεκάθαρα, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι η κολόνα του Αντένα. Από ό,τι γνωρίζω εγώ, κάποιες πληροφορίες που είχα αρκετό καιρό πριν, έχει και έναν επιπλέον ρόλο, επιπρόσθετο ρόλο που έχει να κάνει με τις ενημερωτικές εκπομπές. Σύμβολος ενημερωτικών εκπομπών, σωστά. Ούτως ή άλλως. Ναι. Είναι κομμάτι του σταθμού και είναι άρρηκτη σχέση του Αντένα με τον Γιώργο Παπαδάκη. Δεν το λέω για να μειώσω προφανώς τη Μαρία, αλλά η εκπομπή είναι του Γιώργου Παπαδάκη. Η εκπομπή που παρουσιάζει η Μαρία, ναι, είναι άλλη. Αν του χρόνου είναι, δηλαδή και να μην υπάρχει η Μαρία Αναστασοπούλου, ο Παπαδάκης αυτός θα είναι τα ίδια νούμερα που κάνει. Πιθανόν αναφέρεται. Δεν αλλάζει κάτι. Πιθανόν όμως, επειδή μιλάμε τόσα χρόνια και πια και ο ίδιος ο Γιώργος Παπαδάκης κάνει πλάκα γι' αυτό, λέμε πότε θα είναι η διάδοχη κατάσταση. Όχι, δεν κάνει πλάκα. Έχει χρήσει ξεκάθαρα ο ίδιος ο διάδοχος. Τα τελευταία 5-6 χρόνια κάνει χιούμορ ο Παπαδάκης. Μα έχει πει, παιδιά, ότι θα έφευγε από την εκπομπή. Έχει ο ίδιος δώσει το χρήσμα στη Μαρία Αναστασοπούλου. Χωρίς να πει όμως χρονικά πότε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που είπε ο Αλέξανδρος για το αν και εφόσον στο νέο συμβόλαιο αυτό συγκεκριμενοποιηθεί, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή του χρόνου, του παραχρόνου, σε 5 χρόνια ή οποτεδήποτε άλλοτε. Ή όχι. Να μην είναι θολό. Ο Γιώργος Παπαδάκης παραμένει και θα είναι παρουσιαστής. Κανονικότατα. Για τουλάχιστον ακόμα 2 χρόνια. Εκεί είναι το θέμα. Ποια θα είναι η δική του απόφαση. Γιατί κάποια στιγμή είχε συζητηθεί ότι θα μπορούσε να είναι και σχολιαστής, γιατί ο ίδιος, αν είχε αποφασίσει να κάπως σταματήσει, να βγαίνει σχολιαστής, να βγαίνει από το σπίτι του κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Γινόταν έτσι, με ένα link που είχε στηθεί μέσα στο σπίτι του. Γιατί δεν μπορούσε να λείπει ο Γιώργος Παπαδάκης από την εκπομπή. Από τη στιγμή όμως που ο ίδιος αποφασίζει να συνεχίσει, η εκπομπή είναι δική του. Τώρα, αυτό σχετικά με το χρήσμα, το ότι είναι εξαιρετική και το αν θα συνεχίσει κάποια στιγμή να έχει το πρωινό, δεν θα το αποφασίσει ο Παπαδάκης, το αποφασίζει το κανάλι. Γιατί μπορεί να θέλει άντρα, μπορεί να θέλει δίδυμο, μπορεί να θέλει μία παρέα, μπορεί να θέλει 20 δημοσιογράφους μαζί. Τα λόγια του μπορεί να θέλει τη Μαρία Αναστασοπούλου. Εγώ κατάλαβα αυτό. Ο ίδιος το λέει, επειδή είναι και ένας άνθρωπος, εγώ όπως τον ερμηνεύω, γιατί την εκτιμά, γιατί τη σέβεται. Την ήθελε πολύ δίπλα. Στην πράξη όμως, αν κάποια στιγμή μετά από 100 χρόνια. Αποφασίσει ο Παπαδάκης να σταματήσει να έχει μία τηλεοπτική παρουσία. Το κανάλι μετά είναι αυτό που θα επιλέξει και θα συνεχίσει. Δεν παίζει ρόλο όμως το ότι ο Γιώργος Παπαδάκης
Προφανώς αυτό που λες, έχεις δίκιο. Και μπορεί η Μαρία να έχει δεχτεί και μια άλλη πρόταση και να έχει πάει σε ένα άλλο, δεν ξέρεις. Γι' αυτό το λέμε. Να πει λοιπόν η Μαρία τώρα έχει κάποια θέματα τα οποία θέλει να συζητήσει και να κλείσει ενδεχομένως. Δεν θα τα έλεγα θέματα, ναι. Θα μπει σε διαδικασία να ξεκαθαρίσει με το κανάλι. Για το αν θα συνεχίσει να είναι στο πρωινό. Σωστά. Αυτό. Ναι. Και σε ποια μορφή. Και την εκπομπή της τη συνεχίζει κανονικά. Κανονικά μέχρι αυτά που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Τώρα, αν γίνει κάτι που δεν γνωρίζουμε στην συζήτηση με τον Αντένα, θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν, δεν νομίζω να αλλάζουν πράγματα πάντως. Γενικώς δεν θα αλλάξουν πράγματα. Η Ζήνα την αφήνω στην άκρη γιατί από επιλογή. Είναι το μονοετές, όπως λες. Πάντα υπογράφει μονοετής συμβόλαια. Σωστά. Οπότε δική της απόφαση είναι θα και είναι. Εκεί. Και ανέλαβε μάλιστα και την βραδινή εκπομπή φέτος. Άρα. Εντάξει, το θεωρούμε σχεδόν δεδομένο επίσης την ανανέωσή της. Και θα σας πω. Χάρη στη σχέση. Ο Σρόιτερ. Εκεί λοιπόν είναι το θέμα, στην καυτή τριάδα του Α. Διότι όχι ένα, τρία είναι τα συμβόλαια που λήγουν φέτος. Είναι του Νίκου Μάνεση, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες μας, αν δεν έχει υπογράψει ήδη, είναι σχεδόν δεδομένη η ανανέωσή του με το κανάλι. Η Τατιάνα Στεφανίδου έχει το συν ένα στο συμβόλαιό της, το οποίο. Κατά πάσα πιθανότητα θα θεωρήσω τεράστια έκπληξη να μην ενεργοποιηθεί και φαντάζομαι ότι θα υπεγραφεί και ένα νέο συμβόλαιο τουλάχιστον διετίας. Και από εκεί και πέρα το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για τον Α, όχι σε επίπεδο παρουσιαστή αλλά σε επίπεδο συμβολέου, θεωρώ ότι είναι αυτό του Αντώνη Σρόιτερ, διότι επίσης λύγει το καλοκαίρι. Μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου θεωρούσαμε την ανανέωση του συμβολέου του δεδομένη. Δεν λέω ότι αλλάζει κάτι. Πάντως γνωρίζω ότι ο Αντώνης Ρόιτερ έχει προτάσεις, όχι από ένα, αλλά από δύο κανάλια, το οποίο πρέπει να το θέσει στη συζήτηση με τον Α και οι δύο πλευρές θα αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν μαζί ή όχι για άλλα δύο χρόνια. Πάντως. Άρα, έτσι πώς μας το λες, από όλα αυτά τα πρόσωπα, τα 6-7 συμβόλαια, υπάρχουν κάποιες πιθανότητες ο Σρόιτερ, επειδή έχει δεχθεί κάποιες προτάσεις, να πάρει την απόφαση, όχι ότι έχει συμβεί κάτι με τον Α, αλλά ότι ίσως να θέλει να ανοίξει ένας καινούριος κύκλος επαγγελματικός, ένα άλλο κανάλι, ή η πρόταση είναι πιο δελεαστική, ή αυτό που του προτείνουν μπορεί να έχει μέσα και κάτι παραπάνω και να του αρέσει Σωστά. περισσότερο. Για αυτούς τους λόγους και μόνο να αποφασίσει να πάει σε ένα άλλο Σωστά. κανάλι. Προτάσεις μπορεί να έχει όλη η εξάδα που βλέπουμε μπροστά μας, αλλά ξέρουμε ότι κάποια συμβόλαια ανανεώνονται. Το πιο πιθανόν. Όλοι πάντως κάνουν δύο πράγματα. Δηλαδή, όντως και ο Αντώνης Στρόιτερ έχει την αυτοψία, ο Νίκος Μάνεση έχει το Σαββατοκύριακο και το Δελτίο Ειδήσεων. Η Ζήνα Κουτσερίνη το βράδυ. Όλα πάνε καλά. Γιατί είναι και πρόσωπα σήμα κατά τεθέν. Κάθε δηλαδή, καναλιού. Ναι. Βέβαια, είναι στάμπα. Είναι στάμπα. Η Τατιάνα δεν έχει. Ενισχύεται περισσότερο και η. Είναι στάμπες όλοι. Η Τατιάνα έχει την εκπομπή της και εγώ θέλω να πω κάτι για τη συνεργασία της Τατιάνας με τον Α. Ότι πραγματικά έχει ταιριάξει εκεί και έχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τον δημοσιογραφικό μηχανισμό του Α, επειδή είναι και ίδια πάρα πολύ απαιτητική στη δουλειά της και επειδή και το δελτίο του Α κάνει πρωταθλητισμό, έχουν κουμπώσει και συνεργάζονται άριστα και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο εκτιμάει. Εσύ έχεις περάσει από τον Α. Όχι, μαζί τον Α δεν έχω πάει. Απλά επειδή μιλάω με τα παιδιά στην ομάδα της και ξέρω πώς δουλεύουν και τους έχω δει, έχουν ταιριάξει πάρα πολύ καλά ο δημοσιογραφικός μηχανισμός του Α με την εκπομπή της Τατιάνας. Δεν είναι και εύκολη η εκπομπή της Τατιάνας. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Οπότε δύσκολο να αλλάξει.